Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε πραγματικά καλά. Είμαι η Ζωή και καλώς ήρθατε ξανά πίσω στο κανάλι μου. Όπως καταλάβατε και από τον τίτλο του βίντεο αλλά και από τη φάτσα μου, θα κάνουμε ένα make-up tutorial για άλλη μια φορά. Γιατί ξέρω που σας αρέσει και εσάς, αλλά αρέσει και εμένα να κάνουμε make-up tutorial. Λοιπόν, όπως βλέπετε το μακιγιάζ μας είναι πολύ δροσερό, πολύ ανοιξιάτικο, καλοκαιρινό και πολύ ζουζουνιάρικο, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ φρέσκο, παρόλο που έχω βάλει foundation, έχω κάνει εδώ πέρα στα μάτια μου, έχουμε βάλει 2-3 σκιές, και όμως είναι τόσο φρέσκο, τόσο τάση όλο αυτό εδώ πέρα, που το συνειδητοποίησα στο τέλος του βίντεο, ότι έχω κάνει δύο πράγματα πάνω μου που είναι πολύ τάση τώρα, όπως τα glossy χείλη και αυτό εδώ πέρα που σας εξηγώ και στο τέλος του βίντεο. Αν σας ενδιαφέρει να δούμε αυτό εδώ πέρα το μακιγιάζ, τι άλλο έχετε να κάνετε, να συνεχίσετε να βλέπετε. Πάμε να σας δείξω τώρα πώς θα κάνετε εύκολα και γρήγορα αυτό εδώ πέρα το extreme ανοιξιάτικο καλοκαιρινό look. Τι θα χρειαστείτε? Καταρχήν, εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει λίγο να μπλεντάρω εδώ πέρα το concealer μου. Όπως έχετε δει, έχω βάλει ήδη τη βάση μου, την έχω κάνει ήδη. Θα πάρω αυτή την παλέτα από Technique, την Invite Only, και θα πάρω αυτή την απόχρωση με ένα πινελάκι φουντοκτό και θα έρθω εδώ πάνω στη κόγχη μου. Μετά θα πάρω λίγο από τον bronzer μου, εγώ ξέρω ότι θα πάρω αυτό εδώ πέρα το αγαπημένο μου, και θα πάρω ένα πινελάκι, θα βάλω κάμποση ποσότητα και θα πάω πάνω από εδώ, έχω βάλει το χρώμα, θα πάρω ένα τσίκ πιο πάνω από το πρώτο χρώμα και τσίκι τσίκι κάνω και μία μίξη και κατεβαίνω προς το κάτω να γίνει ένα διαφορετικό χρώμα. Φαίνεται ότι εδώ είναι πιο καφέ και εδώ είναι το ροζ, και όταν το έχω απλώσει έτσι όμορφα όμορφα, θα πάρω ένα άλλο blending πινέλο και θα έρθω να το σβήσω όλο μεταξύ του. Να με πεις τώρα, και γιατί όλο αυτό? Γιατί έτσι μου έρθει εμένα στο μυαλό και μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει αυτά τα δύο τα χρώματα έτσι μαζί όπως είναι. Wow, μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι σαν είναι του δέρματος. Ξέρω γιατί. Τέλεια. Μου αρέσει πάρα πολύ το σβήσιμό μου. Και θα πάω σαν αυτήν εδώ πέρα την παλετάρα μου από τη Makeup Revolution, η Birds Paradise, που είναι από τη σειρά Forever Flawless, και θα πάω στην απόχρωσή μου The K, που είναι αυτή εδώ. Θα πάω με ένα τέτοιο πινελάκι, θα πάρω έτσι αρκετούτσικη ποσότητα, θα κοιτάξω ευθεία και θα έρθω και θα κάνω tap 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 στο μάτι. Θα έρθω μέχρι εδώ, ούτε στο μισό. Και θα έρθω και από κάτω, από εδώ. Λίγο άλλαξα έτσι όπως καθόταν η κάμερα, νομίζω τώρα είμαστε καλύτερα. Και θα έρθω και από κάτω. Εδώ, βάφτηκα, δεν πειράζει. Και από κάτω πάλι μέχρι στα μισά όπως πάνω, θα κάνω μέχρι εδώ. Θα βάλω και λίγη ροζ έτσι σκιά και στην εσωτερική γωνία μου. Όταν έχω φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα έτσι όπως μου αρέσει που το έχω κάνει τοποθέτηση, θα πάρω ένα πινέλο, αυτό που πήρα και πριν, που είχε ένα πινέλο τέλος πάντων blending,
και θα έρθω να το πλεντάρω στις άκρες, λίγο να σβήνει πιο όμορφα. Και από κάτω το ίδιο. Και μετά με το ίδιο πινέλο θα πάω ξανά στο μπρόνζερ μου και θα έρθω να το βάψω εδώ, το υπόλοιπο καπάκι του ματιού, το eyelid, όπως λέμε και στο χωριό μου, και θα ενώσω και το μπρόνζερ μου με την κόγχη, αλλά και με τη ροζιά που βάλαμε στην εσωτερική γωνία. Και θα έρθω και από κάτω να κάνω το ίδιο, να βάλω εκεί την τοποθέτηση του μπρόνζερ από κάτω, αλλά και να κάνω και μίξη με το ροζ. Πολύ ωραία. Και τώρα θα πάρω την παλέτα μου από την Technique, αυτήν εδώ, τη Margaret Design, και θα πάρω αυτήν εδώ πέρα τη ροζουλή, αυτήν εδώ, και θα έρθω εδώ στο κέντρο με πολύ ελαφρύ χέρι, τσακ 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 εδώ. Και θα το σκορπίσω, απλά θέλω να δώσω έτσι μια ροζ γυαλάδα στο κέντρο του ματιού και δεν είναι πολύ ωραία. Και εφόσον τώρα έχουμε τελειώσει και με τις σκιές το υπόλοιπο μας μάτι, δεν θα κάνουμε κάτι άλλο, θα πάρω ένα μολύβι μοβ και θα πάρω από τη Lily στο Lilac αυτό εδώ πέρα και θα βάλω στο waterline μου, αλλά εκτός κάμερας γιατί δεν μπορώ. Νομίζω κάνει μια μικρή διαφορά, είναι πολύ αχνό σαν χρώμα, νομίζω ότι μπορείτε να το δείτε, δεν είναι πάρα πολύ έντονο μοβ. Και θα περάσω στις μάσκαρες, θα βάλω primer αυτήν εδώ πέρα από την Essence Volume Booster Lash Primer και από την MD αυτή εδώ. Και πάμε να περάσουμε στο highlighter που θα βάλουμε στο ματάκι μας. Θα πάρουμε έτσι ένα όμορφο πινελάκι και θα πάρουμε αυτή εδώ πέρα την απόχρωση. Εγώ βασικά αυτό highlighter θέλω να πάρω. Είναι από την Technique το Get Gorgeous, εσείς όποιο έχετε. Και θα βάλω στο τόξο του φρυδιού και εδώ πέρα με ταμποναριστές κινήσεις πάνω από το ροζ και θα φωτίσει σαν όνειρο, νομίζω φαίνεται. Όπως και με το ίδιο highlighter έχω βάλει σε όλο μου το πρόσωπο. Και το τελευταίο μας βήμα είναι να βάλουμε λίγο μια ζωντάνια στα χείλια μας. Την έχω κάνει όλη μου τη βάση από πριν μόνη μου. Τα προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιήσαμε μαζί θα τα αφήσω κάτω στο κουτί πληροφοριών. Να ξέρετε κι εσείς τι έχω χρησιμοποιήσει και τι είδος πράγματα, αν θα σας ενδιαφέρει κάτι. Και θα πάω για ένα μολύβι στα χείλη από την Κρίτσι, η σειρά Lip Silky Pencil Waterproof, είναι αυτά εδώ πέρα, στην απόχρωση 22. Και θα κάνω περίγραμμα. Πραγματικά ίσα που χάιδευα τα χείλη μου και έρχομαι και τα σβήνω το μολύβι εδώ που έχουμε κάνει περίγραμμα. Είναι κάπως έτσι και τώρα θα πάω σε ένα gloss που είναι από 2K Beauty. Σας έχω κάνει και ένα βίντεο με κάτι σκιές από αυτή. Είναι μια κασετίνα σημαίνια. Έχουμε και άλλες σκιές να δοκιμάσουμε μαζί. Και είναι αυτό εδώ πέρα το χρυσόλεο. Το ροζ λέει είναι ότι lip gloss. Αυτό. Δεν ξέρω αν μπορείτε αυτή να το βρείτε μεμονωμένα. Και θα άλλα.
Είναι gloss, αλλά δεν κολλάνε στα χείλη. Τίποτα. Είναι πολύ ωραίο και πολύ ελαφρύ. Αν σας ενδιαφέρει να δείτε αυτή την εταιρεία, μπορείτε να γράψετε στη Google 2K Beauty, έτσι. Και θα σας βγάλει και άλλες έτσι κασετίνες με διάφορα άλλα προϊόντα. Τώρα θα σας κάνω λίγο zoom να δείτε πως είναι αυτό το υπέροχο έτσι glowy μακιγιάζ και ανοιξιάτικο για καλοκαιρινό και σε φτιάχνει τη διάθεση. Και έρχομαι για το intro. Λοιπόν, αυτό ήταν το μακιγιάζ μου, αυτό ήταν το βίντεο που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, μια ακόμα ιδέα με μακιγιάζ, όπως ξέρω που σας αρέσει πάρα πολύ να βλέπετε μακιγιάζ από μένα, χαίρομαι γι' αυτό, που είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό, ανοιξιάτικο, σου φτιάχνει τη διάθεση, έχεις βάλει χρώματα πάνω σου και να σας πω ότι τώρα το συνειδητοποίησα, έχουμε κάνει δύο πράγματα πάνω μας που είναι πολύ τάση, τα η χείλη που είναι έτσι γλώσσι είναι πολύ τάση όπως γνωρίζετε και εσείς και ότι αυτό εδώ πέρα το ρόζο όπως έχουμε βάλει σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ τάση νομίζω από πέρσι ίσως και από πρόπερσι να βάλεις κάποιο έντονο χρώμα στην εσωτερική εδώ πέρα γωνία και με λίγο μάσκαρα αντί και λίγο highlighter και είσαι κούκλα έτοιμη πας παντού. Οπότε έτσι και εγώ χωρίς να το πω έχω σκεφτεί δημιουργήσα αυτό το μακιγιάζ που τώρα συνειδητοποιώ ότι και τα χείλη είναι τάση. Τέλος πάντων ελπίζω να σας άρεσε το μακιγιάζ. Αν το δημιουργήσετε είτε αυτό είτε κάποια άλλα που έχουμε κάνει μαζί κάντε με ένα tag στα social media θα χαρώ πάρα πολύ να το δω. Αυτό ήταν. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε τεράστιο like, εγγραφή στο κανάλι μου, follow me στα social media που τα έχω από κάτω, σχόλια, μην ξεχάσετε να μου αφήσετε το σχόλιο και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, μέχρι τότε, φιλάκια πολλά, bye!